Έχασε τη μάχη για τη ζωή ένας Αφγανός καρκινοπαθής, ο οποίος κρατούνταν στο κέντρο κράτης λαθρομεταναστών, στο στρατόπεδο Κόρινθου. Όπως καταγγείλει η Αφγανική Κοινότητα Ελλάδα στην επίσημη σελίδα της στο Facebook, ο άτυχος άνδρας επιβίωσε καθώς του αρνούνταν την πρόσβαση σε γιατρό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μόνο όταν έθεσε το τελευταίο άδειο, δηλαδή πριν 2 μήνες. Ο νεαρός άνδρας, σύμφωνα με την ανάρτηση, απεβίωσε την περασμένη Δευτέρα στις 4 Νοεμβρίου. Στο θέμα αναφέρθηκε το μέλος της Ανταρσία, Πάνος Δαμέλος. Όπως καταγγέλει η Αφγανική Κοινότητα, την προηγούμενη Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου, στο στρατόπεδο της Κορίνθου, πέθανε ο Αφγανός Νεζάμ Χακιμί, ο οποίος κρατούνταν επί 4 μήνες, ήταν καρκινοπαθής και η αστυνομία που έχει την ευθύνη φύλαξης των μεταναστών δεν του παρήχε καμία φαρμακευτική βοήθεια, την απαραίτητη περίθαλψη για έναν καρκινοπαθή, για έναν άνθρωπο που πέθαινε, τον άφησαν στο έλεος του Θεού. Το ίδιο είχε γίνει και τον Ιούλιο, που θυμόμαστε ότι είχε πεθάνει επίσης ένας Αφγανός, 27χρονος, από λίμωξη του αναπνευστικού. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, είναι εγκληματική η ενέργεια της κυβέρνησης να έχει φτιάξει τέτοια στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το στρατόπεδο της Κορίνθου που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο είναι ένα διαρκές έγκλημα. Η κυβέρνηση έχει αίμα στα χέρια της, δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό. Είδαμε ότι μέσα σε ένα χρόνο ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους 2 άνθρωποι. Είναι ένα έγκλημα, το καταγγέλνουμε. Η Αντιρατσιστική Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Κορίνθου το καταγγέλει απερίφραστα και απαιτούμε για άλλη μια φορά, το λέμε εδώ και ένα χρόνο και που έχει ανοίξει το στρατόπεδο, να κλείσει αμέσως αυτό το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Δεν είναι δυνατόν τον 21ο αιώνα να πεθαίνουν άνθρωποι στην πόλη μας για στοιχειώδη πράγματα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν καρκινοπαθής και πέθανε μέσα σε 4 μήνες. Τον αφήσανε χωρίς φάρμακα και πέθανε. Ο άλλος είχε λίμωξη του αναπνευστικού, τους έλεγε «έχω πρόβλημα» και τον έγραφαν στα παλιά του στα παπούτσια. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πει κανένας για αυτή τη φρικιαστική κατάσταση που ζούμε στην πόλη μας. Να κλείσει αμέσως το στρατόπεδο συγκέντρωσης.